Είναι μια κίνηση πολιτικού ρίσκου. Ναι. Κανένας δεν μπορεί. Τώρα, οι εκτιμήσεις που θα κάνει ο ένας ή ο άλλος για το αν αυτό το ρίσκο θα βγει. Κοντός ψαλμός, αλληλούια. Στις 7 Ιουλίου θα έχουμε εκλογές και θα φανώ. Θα βγει επάτη τον κύριο Βενιζέλο στη, να συνεργάζεται με τη Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Βενιζέλος έχει ένα χώρο πολύ συγκεκριμένο. Έχει ένα λόγο ο οποίος είναι σημαντικός και ουσιαστικός. Και εγώ θα ήμουν πρώτος. Ναι, θα ήμουν πρώτος που θα έβλεπα ότι είναι αναγκαίος, με την έννοια ότι ο κύριος Βενιζέλος λέει πράγματα που δεν τα έχει σκεφτεί πριν τον ακούσεις. Είναι αναγκαίος και στη Νέα Δημοκρατία για την επόμενη μέρα? Όχι, δεν νομίζω ότι είναι ένας χώρος ο οποίος ο κύριος Βενιζέλος, μάλλον η Νέα Δημοκρατία, εκφράζει έναν χώρο στον οποίο βρίσκεται. Καλά, ο κύριος αυτά Βενιζέλος. Τα δείτε και μετά τις εκλογές. Αυτά θα φανούν μετά τις εκλογές. Καταλαβαίνετε ότι η στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας θα αποφασιστεί και αποφασίζεται σε κεντρικό επίπεδο. Με συγχωρείτε, κύριε Θεοχάρη. Καλά, ρω, κύριε Θεοχάρη, και ανησυχώ για την αποχή. Δεν ξέρω. Δυστυχώς είναι χαλαρό το κλίμα. Γιατί υπήρξε και πολύ μεγάλη ένταση το προηγούμενο διάστημα. Ήταν τρεις οι εκλογικές αναμετρήσεις. Ο κόσμος έτσι είχε πιεστεί. Τέλειωσε. Ναι, ακριβώς. Μέχρι ένα σημείο. Υπάρχει ένα όριο. Μέχρι ένα σημείο και η Γοροδία. Ο ελληνικός λαός, αν κυβερνάει ο ΣΥΡΙΖΑ, εκτός αν αυτό που εννοεί είναι αυτό που νιώθει ο ελληνικός λαός. Ότι η χώρα δεν κυβερνιέται γιατί έχουν αφαιρεθεί. Η ανανέωση είναι ένα αίτημα του κόσμου που είναι όριμο πια και ζητείται σε όλους τους παρατάξεις, σε όλους τους χώρους. Είναι κάτι που ο κόσμος μας το λέει στον δρόμο, δηλαδή θέλουμε νέα πρόσωπα. Ναι, βέβαια.